Βρισκόμαστε πια 330 ημέρες και 331 ημέρες από την αρχή του πολέμου την 7η Οκτωβρίου. Μέσα στις ημέρες αυτές χάσαμε στον πόλεμο στη Τζενίν εναντίον των Ισλαμοναζί της Τζενίν, της ψευτοπαλαιστινικής τρομοκρατικής διοίκησης, ακόμα ένα Ισραηλινό στρατιώτη, τον Ελκανά Ναβών, ηλικίας 20 ετών, αιωνία η Άγια Μαρτυρική Μνήμη του, ήθελε ο Κύριος να κεντρικθεί το αίμα του, Ασέμ Ικόμ Νταμό. Έγινε ακόμα μια προσπάθεια, διπλή προσπάθεια τρομοκρατικής ψευτοπαλαιστινικής διοίκησης, επίθεσης εναντίον Ισραηλινών, αλλά δόξα τω Θεώ δεν πέτυχε. Και εδώ το όλο θέμα. Η τρομοκρατία δεν είναι μόνο η Χαμάς. Η Ισλαμική τρομοκρατία δεν είναι μόνο η Χαμάς. Είναι και η Χαμάς. Είναι και η Φάταχ. Είναι και η ψευτοπαλαιστινική τρομοκρατική διοίκηση. Είναι και η Χεζμπολά. Είναι όλοι τους. Είναι και η Αγιατολάχ του Ιράν. Και όλοι αυτοί πρέπει μαζί να νικηθούν και πρέπει να συνεχίσουμε αυτόν τον πόλεμο μέχρι την απόλυτη Ισραηλινή νίκη εναντίον του κάθε Ισλαμιστή φανατικού εχθρού. Δεν είναι ότι η Χαμάς είναι η καλή, η κακή της υπόθεσης και η Φάταχ και η ψευτοπαλαιστινιακή διοίκηση του Μαχμούντ Αμπάς ότι είναι η καλή. Ούτε η μεν, ούτε η δε. Και οι δύο θέλουν την καταστροφή του Ισραήλ, και οι δύο θέλουν την καταστροφή του εβραϊκού λαού, και οι δύο θέλουν την επικράτηση του φανατικού Ισλάμ. Και γι' αυτό πρέπει να τους πολεμήσουμε μέχρι την απόλυτη νίκη, μέχρι τέλους.